με στόχο δύο νίκε. Μία για το πρωτάθλημα και μία για το κύπελο. Αντίστοιχα, η αποστολή του Πας Γιάννα να αναχώρησε το μεσημέρι για την Αθήνα, όπου το Σάββατο το απόγευμα στι 7 αντιμετωπίζει στη Ριζούπολη τον να Σμύρνη. Οι γιανιώτες δεν θα επιστρέψουν στη βάση του την Κυριακή, αλλά θα παραμείνουν στην Αθήνα, ώστε τη Δευτέρα να αναχωρήσουν δικός για τη Λάρισα και για το παιχνίδι κυπέλου με την τοπική ομάδα την Τρίτη. Η προετοιμασία τη ομάδα ολοκληρώθηκε το πρωί με την τελευταία προπόνηση και στη συνέχεια ο Ηρακλή μεταξά ανακοίνωσε την αποστολή και για τα δύο παιχνίδια. Η προετοιμασία του ΠΑΣ ολοκληρώθηκε το πρωί με την τελευταία προπόνηση και στη συνέχεια ο Ηρακλή μεταξά ανακοίνωσε την αποστολή και για τα δύο παιχνίδια με μια έκτακτη απουσία. Εκτό αποστολή έμεινε ο αρχηγό Στέφανο Χιόντι προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό τη συζύγου του που γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Στην αποστολή ο κύριο Μεταξά έχει του Λοντίγκιν, Σούλη, Σάλια Καπαντελάκη, Πίρσμαν, Εραμούσπε, Οικονομόπουλο, Καραγιάννη, Καραχάλιο, Κάργα, Ντομίνκε, Καρντάφσκη, Λιάσο, Παναγιώτη Τριάδη, Μπρένερ, Σνάιντερ, Μορέιρα, Μίνα, Περέα και Μιλιτσέάν. Το μεγαλύτερο κέρδο για μένα θα είναι αν πάρουμε αυτά τα θετικά για τα επόμενα παιχνίδια. Για το επόμενο πρωτάθλημα που μα περιμένει. Δηλαδή, να μην ήταν ένα τυχαίο που μα βγήκε μια μέρα μόνο. Αν μα βγουν αυτά τα θετικά που δείξαμε μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι και σε 10 άλλα παιχνίδια. Τότε ναι, να πω ότι πήραμε και κάτι θετικό. Τώρα θέλει ψυχραιμία να ακολουθήσουμε την τακτική τη δικιά μας, γιατί νομίζω ότι την τακτική του αντιπάλου ακόμα πιο λίγο μπορεί να εμπεριέρχομαι για διάφορους λόγους που τα συζητήσαμε τακτικούς λόγους, ε, ήδη με τα παιδιά με την ομάδα να έχουμε ψυχραιμία, να μην βλέπουμε ας πούμε, όταν μας ανοίγεται ένας δρόμος να μπούμε με το ζόρι σε αυτό το δρόμο και να μην βλέπουμε και άλλες, άλλα παραθυράκια που μπορεί να μας δώσει ο αντίπαλος. Εκεί νομίζω θα είναι, άμα έχουμε αυτή τη ψυχραιμία μέσα στο γήπεδο.